centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τις τελευταίες μέρες να πούμε ότι είχαμε δύο τηλεδιασκέψεις. Πολλές είχαμε, αλλά είχαμε και δύο από τους τοπικούς μας βουλευτές. Είχαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ τηλεδιάσκεψη και με τη συμμετοχή κεντρικών, θα λέγαμε, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και η κυρία Τέλη Γεωρίδου, με φορείς του τόπου. Και να θυμηθώ λίγο και ποιοι ήταν εδώ, για να μην κάνω και κάποιο λάθος. Εκτός από την κυρία Τέλη Γεωρίδου, ήταν και τον κύριο Μωυσίδη, τον συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετείχαν ο κύριος Καραταγλίδης, επιμελητήριο, ο κύριος Μαλέας, εργατικό κέντρο, ο κύριος Μαρόπουλος από τους ξενοδόχους, πρόεδρος, ο κύριος Γεωργιάδης από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο κύριος Πανταζής, εμπορικός σύλλογος, η κυρία Πόπο Κωνσταντίνου, η πρόεδρος των λογιστών της Καστοριάς, ο κύριος Κοσμίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, ο κύριος Τσούκας, ο πρόεδρος του συλλόγου δηλαδή του Προφήτη Λία, ο κύριος Χατσιμεωνίδης, ο πρόεδρος του ΣΕΓ και ο κύριος Μαλεγκάνος, πρώην πρόεδρος του ΣΕΓ. Χθες έγινε και μια νέα τηλεδιάσκεψη, χθες ή προχθές, και από τον κύριο Τζικαλάγια. Συμμετείχαν λιγότεροι σε αυτή τη σύσκεψη, μα ξέκανε εντύπωση που δεν ήταν. Ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΓ και ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓ, ο κ. Μαλεγκάνος, αλλά δεν ήταν ο πρόεδρος του Προφήτη Λία, ούτε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Κοσμίδης. Κυρία Τσούκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Λατσούλη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά γίνεται τη τηλεδιάσκεψη, γιατί συμμετείχατε και σε άλλη τηλεδιάσκεψη που είχε η Ομοσπονδία Γούνα. Γενικά έτσι θα συνεννοούμαστε από εδώ και πέρα. Κοίταξε τώρα, από ό,τι φαίνεται για λίγο ακόμα καιρό, ναι. Για λίγο ακόμα τώρα, καιρό. Βέβαια, ναι. Από Δευτέρα επιτρέπεται να μετακινήσεις, οπότε ναι. Νομίζω ότι εντάξει, θα γίνει λίγο καλύτερη η κατάσταση, ομαλοποιηθεί. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτές τις συσκέψεις, μέσα από το γνωστό κομπιούτερ και τα λοιπά, δεν καλεστήκατε χθες? Τι έγινε ακριβώς στην τηλεδιάσκεψη του κύριου Τζικαλάγια? Γιατί κάνει εντύπωση η απουσία σας. Ήταν να πούμε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών, ο κύριος Χατσιμεωνίδης, και ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Μαλεγκάνος. Ήταν ο κύριος Πανταζής από τον Εμπορικό Σύλλογο. Ήταν και ο κύριος Γεωργιάδης από τα καταστήματα καφεστίασης. Και από πλευράς κυβέρνησης συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο δικός μας εδώ, ο κύριος Σταμπουλίδης, καταγόμενος στην Καστοριά, και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βεσιρόπουλος. Δηλαδή έχει και οικονομικά υπουργεία και ανάπτυξη που σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ για τον κλάδο, τουλάχιστον εσάς. Γι' αυτό και μας έκανε εντύπωση. Τι ακριβώς συνέβη? Προφανώς ο αγαπητός βουλευτής μας ούτε τον Προφήτη Λία, ούτε την Ομοσπονδία, ούτε τους φαρμαδόρους τους κατατάσσει τον κλάδο. Αλλιώς δεν εξηγείται το να μην μας καλέσει. Δεν σας κάλεσε ο κύριος Τζικαλάγιας? Όχι, δεν μας κάλεσε καθόλου. Από ό,τι έμαθα μετά, να σου πω το λίγο, ότι το πληροφορήθηκα την επόμενη μέρα. Ναι. Και μάθαμε μάλιστα ότι ήταν μια προσωπική επιλογή του κυρίου Τζικαλάκη να καλέσει το συγκεκριμένο πάνελ. Δεν κάλεσε ούτε τον κύριο Καραταγλίδη, το πρόεδρο του επιμελητηρίου, δηλαδή. Όπως ήσασταν, εννοείται. Όπως ήταν το πάνελ, εννοείται με τη σύσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, νομίζω ότι όταν κάνεις μια τηλεδιάσκεψη με υπουργό οικονομίας. Ναι, βέβαια. Και ανάπτυξη. Νομίζω ότι άμα δεν έχει τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τι το κάνει τότε? Ποιος ο λόγος? Συμβαίνει κάτι, έτσι πως το λέτε, κύριε Τσούκα, συμβαίνει κάτι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ανάμεσα στις σχέσεις σας? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Μεταξύ ποιον εννοείται? Εννοώ μεταξύ εσάς και του κυρίου Τζικαλάγη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εννοείται? Τι εννοείται? Έχετε κάποιο... Εμείς δεν είχαμε κάποιο θέμα. Εμείς προσωπικά δεν είχαμε κάποιο θέμα. Έχετε μαλώσει, δεν ξέρω, έχετε παρεξηγηθεί. Τι να πω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Ποτέ, όχι. Γι' αυτό και όλοι μείναν πανηθό το στόμα, θα έλεγα, όταν το μάθαμε. Δεν καταλάβαμε ποτέ. Νομίζω ότι θα ήταν καλή ερώτηση το κύριο βουλευτή να την κάνετε. Για ποιο λόγο διάλεξε το συγκεκριμένο πάνελ και όχι... Εγώ δεν βάζω τον Προφήτη Λία, ας πούμε, γιατί δεν κάλεσε ούτε τους φαρμαδόρους, γιατί δεν κάλεσε την Ομοσπονδία, γιατί δεν κάλεσε το επιμελητήριο.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το σε αντίθεση, ο κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΕΓ και τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΓ. Δηλαδή από το ΣΕΓ είχαμε... Ναι. Αυτό... Δεν ξέρω, τι να σας πω. Το είναι, από ό,τι πληροφορήθηκα είναι προσωπική επιλογή του κ. Τσικαλάκη. Μάλιστα. Δεν βρίσκεται άλλη εξήγηση. Νομίζω ότι ο αρμόδιος να μας πει ο κ. Τσικαλάκης, όχι εγώ. Απορείτε λοιπόν γιατί έγινε αυτό, γιατί ήταν αυτή η προσωπική επιλογή και σας εξαίρεσε. Λέτε ότι δεν έχετε κάποιο ιδιαίτερο θέμα με τον κ. Τσικαλάκη, ότι κάποια παρεξήγηση έγινε. Μάλιστα. Θα το... Είναι όμως επειδή ακόμη ξέρετε ότι η ραχοκοκαλιά ακόμη εδώ της τοπικής μας οικονομίας, το ξέρετε πολύ καλά, είναι καλός ή κακός ακόμα η γούνα. Τα γουναράδικα... Εμείς το ξέρουμε, μάλλον ο κύριος Τσικαλάκης το ξέρει. Ναι. Τα γουναράδικα προσπαθούν να ανοίξουν σιγά σιγά. Προσπαθούν να ανοίξουν σιγά σιγά και τα γουναράδικα προσπαθούν να δώσουν δουλειά τουλάχιστον στη Μισή Καστοριά, γιατί η Μισή Καστοριά απασχολείται με τα γουναράδικα. Τουλάχιστον οι γουνοποιοί προσπαθούν, ξαναλέω, να δώσουν έστω και όσο ζωή μπορούν σε αυτόν τον τόπο. Τουλάχιστον εμείς προσπαθούμε. Γι' αυτό θα θέλατε σε αυτή τη σύσκεψη να μιλήσετε και με τον κύριο Παπαθανάση, να μιλήσετε και με τον κύριο Σταμπουλίδη, να μιλήσετε και με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βεσιρόπουλο. Υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι μέσα στα κυβερνητικά μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν αυτά σας ενδιαφέρουν. Ή τι άλλο θα μπορούσατε να πείτε σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ποια θέματα θα βάζετε, κύριε Τσούκα? Κοιτάξτε τα θέματα. Εμείς και το έφερε η κουβέντα, την επόμενη εβδομάδα έχουμε ραντεβού κάτω στο Υπουργείο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τηλεδιάσκεψη. Μάλιστα. Τα θέματα είναι γνωστά, τα έχουμε στείλει εδώ και θα έλεγα ένα μήνα σχεδόν. Ο προφήτης Ηλίας με την Ομοσπονδία και στη συνεργασία με το εργατό υπαλληλικό κέντρο, προφήτης Ηλίας, το εργατό υπαλληλικό κέντρο ονομάζεται, με την κυρία Μάρκου, έχουμε καταθέσει σοβαρές προτάσεις και αναμένουμε τόσο των ημερών, θα έλεγα, και τις απαντήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία και νομίζω πρώτο Θεός θα είναι όλες θετικές. Έχουμε κάποιο κορυφαίο θέμα αυτή τη στιγμή? Κορυφαίο θέμα έχουμε, εντάξει, πολλά είναι τα θέματα. Ένα θέμα, ας πούμε, είναι ότι ζητήσαμε και όλον τον Ιούνιο το εργατικό προσωπικό... Το ζήτησαν και οι γουνεργάτες. Αυτό το ζήτησε και ο κύριος Τσικαλάγιας. Ο κύριος Τσικαλάκης, να σας πληροφορήσω ότι το ζήτησε γιατί το στείλαμε εμείς προσωπικά, ο προφήτης Ηλίας. Α, μάλιστα. Εμείς το στείλαμε στον κύριο Τσικαλάκη και το έκανε δημοσίευση ο κύριος Τσικαλάκης. Ένα θέμα είναι αυτό ότι πρέπει να πάρουν οι γουναργάτες το επίδομά τους και τον Ιούνιο. Μέχρι και τον Ιούνιο τουλάχιστον. Διότι δεν μπορεί να ανοίξει μια γουνοποιητική επιχείρηση όταν όλα τα νησιά, όλα τα εμπορικά μαγαζιά στα νησιά θα είναι κλειστά λόγω του ότι δεν θα υπάρχουν τουρίστες. Εντάξει. Όταν έχει έρθει πραγματικά η καταστροφή στο κλάδο μας μετά από αυτό το κακό που μας βρήκε, νομίζω ότι το λιγότερο που πρέπει να γίνει για το εργατικό προσωπικό θα είναι να πληρωθούν και τον Ιούνιο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό, λέτε, για όλο το εργατικό δυναμικό του νομού Καστοριάς, στον κλάδο της Γούνας, να πληρωθεί το 800 και τον Ιούνιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι οι γονοποιητικές επιχειρήσεις, κύριε Τσούκα, να υπενθυμίσουμε μόνο ότι οι γονοποιητικές επιχειρήσεις δεν έχουν κλείσει με νόμο του κράτους. Είναι λεγόμενες πληττόμενες επιχειρήσεις. Για το κράτος δεν είστε κλειστή επιχείρηση, είστε πληττόμενοι. Που σημαίνει ότι τώρα δεν μπορείτε να βγάλετε και όλους τους εργαζόμενους σε αναστολή. Είναι το 60-40. Είναι το 60-40. Εκεί λέτε είναι. Πώς το είπατε? Εκεί ακριβώς χρειαζόμαστε τη βοήθεια των πολιτικών μας. Τι χρειαζόμαστε τότε? Να τους κάνουμε τι αν δεν βοηθήσουν τώρα? Άρα λέτε, πετάτε τον μπαλάκι στους πολιτικούς του τόπου μας, τώρα βοηθήστε. Αυτό είναι ένα καυτό θέμα, να πάρουν οι άνθρωποι αυτή τη βοήθεια. Πότε έχει ανάγκη ο κόσμος βοήθεια? Όταν έχει δουλειά? Τώρα που δεν έχει δουλειά έχει βοήθεια ο κόσμος. Κύριε Τσούκα, δεν το βλέπετε να ανοίγουμε πάντως, δηλαδή ούτε και τον Ιούνιο βλέπετε, ούτε και τον Ιούνιο το βλέπετε, έτσι? Όχι, κοίταξε, να σε πω κάτι. Κάποια άνοιξαν λίγο, κάποια μαγαζιά άνοιξαν λίγο, λοιπόν, με πολύ λίγους εργαζόμενους.
Στον προφήτη Ηλία δουλεύουμε πολύ επαγγελματικά και πολύ συστηματικά. Έχουμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο σε όλα τα μέλη μας, ναι. Το οποίο πήραμε σχεδόν στο σύνολό τους απάντησαν, σχεδόν, όχι όλοι, σχεδόν. Το 51% μπορώ να τα έχω στη διάθεσή σας να τα δώσω αυτά όποτε θέλετε, το 51% των γουνοποιητικών επιχειρήσεων, ναι, απάντησε δεν γνωρίζω εάν θα ανοίξω ξανά. Δεν γνωρίζω αν θα ανοίξω ξανά. Ναι, το 50%, το 51%. Λοιπόν, και το υπόλοιπο 50% ήταν μοιρασμένο στον Σεπτέμβριο, το 25% το Σεπτέμβριο. Στην ερώτηση πότε σκοπεύετε να ανοίξετε, έτσι. Πότε σκοπεύετε να ανοίξουν. Και το υπόλοιπο 25% ήταν μοιρασμένο Ιούνιο, Ιούλιο, Μάιο. Oh. Καταλαβαίνετε τα πράγματα. Αυτά τα στοιχεία, μισό λεπτάκι, κύριε Τσούκα, αυτά ακούγονται πρώτη φορά. Αυτά, ναι, τα στοιχεία τα συλλέξατε τώρα έγινε αυτό το ερωτηματολόγιο. Έγινε πριν 15 μέρες. Πριν 15 μέρες. Το 51% σας απαντάει από τα μέλη σας, δεν ξέρω αν θα ξανανοίξω. Έχουμε καταθέσει όλα αυτά στο και το υπόλοιπο 50% σας λέει από Ιούλιο, Σεπτέμβριο ή ερχόμενο Μάιο. Έτσι ακριβώς. Απίστευτο. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θέλουν πολύ δρόμο ακόμα για την γονοπία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για την γονοπία. Μια διάσκεψη απλή. Ναι. Και γι' αυτό θέλατε να είστε σε αυτήν τη διάσκεψη. Φαντάζομαι ότι αυτά τα στοιχεία που μας λέτε σήμερα θα τα λέγατε και στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και στον Υφυπουργό Οικονομικών. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά τα Υπουργεία για τον δικό μας κλάδο. Αλλά κάποιος έκρινε διαφορετικά. Εκφράζεται μια πικρία, ένα... Δεν είναι πικρία, δεν είναι προσωπική μου πικρία, καταλαβαίνεις. Δεν είναι προσωπική μου πικρία, είναι ένας ολόκληρος κλάδος από πίσω, δεν είμαι εγώ. Ναι. Δεν είναι ο Κοσμίδης, δεν είναι ο Λάγκας που είμαστε πρόεδροι. Λέτε κρίμα για τον κλάδο, για όλους αυτούς. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είναι ο Τσούκας και ο Κοσμίδης και ο Λάγκας και ο Καραταγλίδης. Υπάρχει ένας κλάδος από πίσω. Υπάρχει εργατικό προσωπικό, υπάρχουν οικογένειες. Οι οικογένειες αυτές πρέπει κάπως ναι, να ναι, εκπροσωπηθούν. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να δώσει στον Υπουργό στοιχεία τι ακριβώς γίνεται στην τοπική κοινωνία. Αυτά τα στοιχεία δεν δόθηκαν. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο και για τις βιτρίνες, κύριε Τσούκα. Στο ερωτηματολόγιο που κάνατε πριν 10-15 μέρες. Να σας πω και κάτι άλλο για να ξέρετε, ναι, λίγο. Γιατί κάναμε πολύ σοβαρή δουλειά, ναι, δεν παίζουμε. Να ξέρετε, το 29% από αυτές τις ίδιες επιχειρήσεις, το 29% απάντησε ότι δεν θα μπορέσουν να ξαναπροσλάβουν φέτος τους εργαζόμενούς τους. Το 20% απάντησε ότι θα πάρω μόνο το 25%. Το 26% απάντησε ότι θα πάρω από το 25% έως το 50%. Και μόνο το 9,7% απάντησε ότι θα προσλάβω το 100%. Το προσωπικό που είχα το Φεβρουάριο, μόνο το 9,7% των γονοποιητικών επιχειρήσεων της Καστοριάς δήλωσε ότι θα ξαναπάρω όλους τους εργαζόμενους. Όλους τους εργαζόμενους πάλι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά στοιχεία. Είναι εντυπωσιακά στοιχεία. Δεν ξέρω και τι άλλο περιέχει αυτό το ερωτηματολόγιο. Όσο νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το αναλύσουμε, αν μπορείτε να μας δώσετε και άλλα στοιχεία γύρω από αυτό το ερωτηματολόγιο. Βέβαια, ό,τι έχουμε κάνει πολλές ερωτήσεις, απάντησαν στο τι χρειάζεται, τι είδους βοήθεια χρειάζεται κάθε επιχείρηση. Τι λένε οι περισσότεροι. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι τι λένε. Μισό λεπτό λίγο. Να μην λέω και λόγια στον αέρα. Ναι. Οι περισσότεροι απάντησαν ότι χρειάζονται. Μοιρασμένο ήταν σχεδόν. Το 60% απάντησε χρειάζεται επιχορήγηση για απασχόληση του προσωπικού. Μάλιστα. Και το υπόλοιπο 40% απάντησε ότι χρειάζεται χρήμα ρευστό. Μάλιστα. Ρευστότητα. Μάλιστα. Ακριβώς. Για τις βιτρίνες υπήρχε κάποιο ερώτημα μέσα στο ερωτηματολόγιο, αν θα ξανανοίξουν. Για τις βιτρίνες δεν υπήρχε ερώτημα. Όχι, δεν υπήρχε. Και δεν ξέρω τι πληροφορίες συλλέγεται. Οι πληροφορίες δεν θα ανοίξουν. Κανένας. Όχι. Τώρα κανένας, οι πληροφορίες δεν θα ανοίξουν. Δεν ξέρω, υπάρχει επικοινωνία για να δούμε και με τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές, το τι παίζει και με ενίκεια φέτος και τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Προς το παρόν δεν έχουμε ακόμη. Κανένα ενδιαφέρον. Έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί ξενοδοχεία, ίσως και τέτοιου είδους καταστήματα να ανοίξουν μετά τις 15 Ιουλίου. Γιατί η βιτρίνα το να πάει στο νησί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και το εύκολο κομμάτι εντός εισαγωγικών.
Από 15 Ιουλίου. Εδώ θα ήθελα λίγο να ενημερώσω κάτι τον κόσμο, ναι, για να ξέρει, επειδή πραγματικά εμείς δουλεύουμε και δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εχθές το μεσημέρι στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Κασαπίδη. Ναι, ήταν στα πλαίσια της περιοδίας του, ναι. Ναι, ζητήσαμε μια έκτακτη συνάντηση και υπάρχει ένα πρόγραμμα, ναι, το οποίο προς τιμήν της η περιφέρεια το βγάζει τώρα, είναι για να βοηθήσει καθαρά την περιοχή μας, ναι, το οποίο είναι καθαρά ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε ότι είναι δάνειο, δεν μιλάμε για δάνεια, ναι, δεν μιλάμε για ΕΣΠΑ. Μιλάμε ότι είναι ένα πρόγραμμα καθαρά ενίσχυσης στη ρευστότητα της επιχείρησης. Δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα γίνει, το έχουμε, ναι, ζητήσει. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, υπάρχει. Νομίζω ότι θα τρέξει. Νομίζω ότι θα τρέξει, προσωπικά νομίζω ότι θα τρέξει. Και νομίζω πραγματικά θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις επιχειρήσεις και δεν μιλάμε μόνο για ρουγούνο. Και τι σας είπε ο κύριος Κασαπίδης, και τι σας είπε? Ο κύριος Κασαπίδης έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Το έχουν ζητήσει από την Αθήνα να ξεκινήσει και νομίζω ότι θα τρέξει. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα τρέξει και μάλιστα θα τρέξει με καλές προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Πραγματικά μακάρι και όλα τα προγράμματα, ειδικά για τη γονοπία, θέλουν την ιδιαίτερη προσοχή αλλά και την υλοποίησή τους. Γιατί πολλά έχουμε ακούσει και προγράμματα και για τη Γούνα από την εποχή των Master Plan, αν θυμάστε κύριε Τσούκα, μέχρι τα πρόσφατα τα προγράμματα της περιφέρειας, τα οποία θα έδιναν ρευστότητα και σε επιχειρήσεις και σε εργαζομένους. Δεν τα είδαμε επίσης και αυτά ακόμη. Νομίζω θα δούμε κάτι τώρα, θα δούμε, είμαι σίγουρος. Μακάρι. Τώρα, κύριε Τσούκα, πριν κλείσουμε, θέλω να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ερωτηματολόγιο το οποίο μας δώσατε ορισμένα πολύ σημαντικά στοιχεία σήμερα, αν έχετε την καλοσύνη, πείτε στα κορίτσια του συνδέσμου να μας το στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή για να το επεξεργαστούμε περαιτέρω. Θα σας το ζητούσα σαν χάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να, αν μπορούμε να το έχουμε και εντός της ημέρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσούκα. Αυτά λοιπόν με τον πρόεδρο του συνδέσμου, Προφήτη Ηλία, ξέφρασε, ακούσατε και την απορία του, αλλά όχι και την πικρία, λέει ο κύριος Τσούκας, αλλά για όλο τον κλάδο, για την πικρία του Τσούκα, για την πικρία όλου του κλάδου που δεν καλέστηκαν στην τηλεδιάσκεψη του κύριου Τζικαλάγια από προσωπική του επιλογή, ούτε ο ίδιος σαν πρόεδρος, ούτε ο κύριος Κοσμίδης ως πρόεδρος Ομοσπονδίας, ούτε ο κύριος Λάγκας ως πρόεδρος των εκτροφέων. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.